Μετά τα ρεκόρ ζέστης που για μέρε μετέτρεψαν την Κρήτη σε καμίνη και την επαναφορά σε θερμοκρασίε κανονικέ για την εποχή, ο καιρό αλλάζει και πάλι. Ο υδράργυρο ανεβαίνει εκ νέου χωρί ακρότητε αυτή τη φορά, αλλά με ανέμου ενισχυμένου που σε συνδυασμό με την ξηρασία που ο πρώιμο καύσωνα ενίσχυσε, δημιουργούν ένα καιρικό κοκτέιλ επικίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιά. Μια ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή απαιτείται σε θέματα πυροπροστασίας, μιας και οι άνεμοι πλέον μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν από την φωτιά μια επέκταση πυρκαγιάς και τα πράγματα να είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Το νέο κύμα ζέστη αναμένεται και στην Κρήτη από αύριο το πρωί και μαζί και οι βορείοι άνεμοι που θα φτάσουν κατά τόπους ακόμη και τα 7 βοφόρ στο νότο και την ενδοχώρα όπου η θερμοκρασία θα είναι αισθητά πιο αυξημένη. Αλλά περίπου θα έλεγα στου 4 με 5 βαθμού επάνω mm. τις τι φυσιολογικέ για την εποχή θερμοκρασία. Οι πιο ενισχυμένοι βορειάδε θα είναι στην ενδοχώρα και τα νότια, όπου αυτό θα συνάδει και με τι υψηλότερε θερμοκρασίε, οι οποίε αναμένεται να επικρατήσουν στι περιοχέ αυτέ. Στι λεγόμενε πυρομετεωρολογικέ συνθήκε, η επιδείνωση θα είναι σημαντική με το τρίπτυχο ζέστη, ξηρασία, άνεμη να συνθέτουν ένα καιρικό σκηνικό ιδανικό για την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Η νότια κατά βάση Κρήτη και όχι μόνο, όπω φαίνεται και στο σχετικό χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, είναι στι περιοχέ που οι συνθήκε επικίνδυνοτητα χτυπούν κόκκινο για αύριο Τετάρτη. Οι ειδικοί κρούν καμπανάκι, καθώ μετά από ένα άνυδρο χειμώνα, το καλοκαίρι απαιτεί μεγάλη προσοχή. Σε ό,τι τι πυρκαγιέ, να έχουμε αυτό το θερμότερο και ξηρότερο κλίμα και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, δημιουργεί ένα περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ φιλικό για τη φωτιά. Όπω σωστά παρατηρήσατε και το είδαμε δυστυχώ εφέτο, καταγράψαμε έντονη δραστηριότητα πυρκαγιών προ τα μέσα τη άνοιξη, τέλο Μαρτίου, αρχέ Απριλίου. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή προγνωστικά μοντέλα, στην Κρήτη το σκηνικό του καιρού δεν θα έχει μεγάλη διαφοροποίηση και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εκτό από τον κίνδυνο πυρκαγιά, αυξημένη προσοχή απαιτείται και για του λουόμενου εξαιτία του κυματισμού στα βόρεια παράλια. Και προ το Σαββατοκύριακο δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι ιδιαίτερο. Το βόρειο ρεύμα, μάλλον πως φαίνεται να συνεχίζει να διατηρείται. Ε, Ενδεχομένω, αν θα υπάρξει κάποια εξασθένιση του βορείου ρεύματο από την Κυριακή και ίσω και για τη Δευτέρα, που είναι και η γιορτή του Αγίου Πνεύματο θα πρέπει να πούμε ότι μάλλον εκεί μπορεί να δούμε μία πρόσκαιρη έστω αύξηση στις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας. Στα υπέρ το γεγονός πάντως πως στη διάρκεια της νύχτας αυτή τη φορά ο Ιδράργυρος θα υποχωρεί.